Αυτή η ιστορία αναφέρεται σε τρεις μικρούς ήρωες και στις περιπετιούλες τους που τελικά κατέληξαν σε φιάλτες. Με δύο λόγια, love story. Μια φορά και ένα καιρό, πως λένε στα παραμύθια, γνώρισα ένα μωρό που είχε τεράστια αστίθια. Τα βυζιάνα δυναμία μου κι αυτό είναι αλήθεια. Μα έτσι όπως έμπλεξα τώρα χρειάζομαι βοήθεια. Από μωρό θυμάμαι μ' άρεσε να με θυλάζουν γάλα. Κι όσο πιο μεγάλα τα βυζιά, τόσο πιο νέο το γάλα. Τη συγκεκριμένη κοπελιά είχε τέλεια βυζιά. Μα υπήρχε ένα πρόβλημα, ήταν 17. Με κόζαρε μα στην αρχή δεν ψάρωσα, δεν έπεσα. Αλλά σκέφτηκα στα 4, τα σύν και 14. Περνούσαμε υπέροχα τα σκηνικά πολύ πολλά. Τσιμπούκια πίσω πολύ τα κοφτά ισπανικά. Κι έτσι ο χρόνος φύλαγε και όλα με λίγα. Αλλά σκαρφαλώνε στο πίτσο μου και έκανε τραμπάλα. Όμως ο πατέρας της κάποια στιγμή μας πήρε πέφα. Και πλήρωσε κι ο μπάτσος να μην κάνουν τσακωτό. Και έτσι στα μάτσι μέσα μας την πέσαν μία μέρα. Την ώρα που η κόμενα ήταν σε οργασμό. Ξαφνιάστηκα τα έπαιξα, δεν είχα τι να πω. Μου πέρασαν χειροπέδες, με βάλαν σε μπάτσικο. Και ο παιδέρας μου κατέληξα να είμαι στη στενή. Μα ποτέ δεν θα ξεχάσω, φίλε, αυτό το βυζί. Το βυζί, το βυζί, το βυζί, ναι. Μα ποτέ δεν θα ξεχάσω, φίλε, αυτό το βυζί. Τη δική μου ιστορία θα κατέληγε για μαρτία. Καναρωτιέστε τώρα εσείς, ποια θα είναι η αιτία. Λοιπόν, η ώρα μία κατεβαίνω στην πλατεία και γνωρίζω ένα μωρό που τη λένε δεν θα πω. Βυζάρε στίγα και χιλιά πίπα την είδα. Σου λέω και έπαθα ήττα. Χωρίς να χάσω χρόνο της, πιάνω την κουβέντα. Και σκέφτομαι από μέσα μου, απόψε έχω ρέντα. Της λέω τα γνωστά, ξέρεις τα σχετικά. Πάμε για ένα δυο κοντά και μετά. Πηγαίνουμε στο μάμα, δεν καθίσαμε πολύ. Πάμε στο ξενοδοχείο, είναι ώρα για πουλί. Μπαίνουμε στο δωμάτιο, βγάζω το παντελόνι. Κόμενα μου λέει, έχει αρχίσει να καβλώνει. Μη ζητά να τη γαμίσω, μα το θέλει από πίσω. Τη γυρίζω από μπροστά και την αντικρίσω. Ένα πάλα μαρινά και μου φεύγει η μαγιά. Δεν σας είπα ρε παιδιά, ήταν Βαγγέλης τελικά. Να ντύνω με αρχίσω και της λέω αντιγιά. Όσο για να μην αντέχω, άλλο πρέπει εγώ να τρέξω. Και ο Βαγγέλης από πίσω με το παλαμάρι απ' έξω να με κυνηγάει. Φίλε μου πίτσα θέλει να φάει. Και βουτάω στο κουμπάνε, πίσω να μην κολυμπάει. Κολυμπάω, κολυμπάω και δεν βλέπω πια στεριά. Τη σκέφτομαι από μέσα μου, τη γλίτωσα φθηνά. Ήρθε η ώρα να σας πω τη δική μου ιστορία. Και πως έμπλεξα εγώ με μια όρημη κυρία. Μου αρέσουν γενικότερα οι μεγαλύτερες μου. Και γι' αυτό πάντα με πείραζαν οι φίλοι και οι παρές μου. Όταν την πρωτότα λοιπόν ήμουνα για ψώνια. Εκείνη στο μανάβικο και αγόραζε λεμόνια. Με κοίταξε με νόημα, ήθελε να με στύψει. Και σαν τη λεμονόκουπα να με ξεζουμίσει. Έτσι έμαθα που λες ότι είναι παντρεμένη. Με πήγε από το σπίτι της και έμαθα που μένει. Της καλά ανεβαίνει, ήταν τόσο καυλωμένη. Με ρίχνει στο κρεβάτι και στιγμή δεν περιμένει. Ανεβαίνει από πάνω μου και αρχίζει να με γδίνει. Και κυλάει σαν τρελή στο αίμα η αδρεναλίνη. Τα μάτια μου μου κλείνει και τη φαντασία αφήνει. Φίλε μου να οργιάσει πριν τον μπούτσο να μου πιάσει. Ήτανε τόσο όρθιο, στα βάνη είχε φτάσει. Λεπτό δεν είχε κάτσει, ήγρα θέλει να πετάξει. Πολύ με είχε φτιάξει, φίλε πόσο μ' είχε ανάψει. Η κόμενα ρε μάγκα μου σου λέω είχε λυσάξει. Και ο πούτσος μου γκαράς βρήκε την τρύπα της να ράξει. Εντάξει, όλα καλά, όλα οκ. Okay. Μα ακούω το κλειδί στην πόρτα και αυτή μου λέει. Ο άντρας μου καβιάρι μου, ας μη σε βρει εδώ. Και πηδάω από το μπαλκόνι, σπάω πόδι στο λεπτό. Τι πάθημα κι αυτό, και το μάθημα το πήρα. Παντρεμένες μακριά, ούτε τα ρούχα μου δεν πήρα. Ούτε τα ρούχα μου δεν πήρα. Έτσι οι ήρωες της ιστορίας αυτής, είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο, πήραν το μάθημά τους και κατάλαβαν πως δεν είναι κατάλληλες εποχές για αγάπες και έρωτες. Ηθικό δίδαγμα, love story. Πόρε μαλάκα, είναι πολύ μακριά τελικά στεριά. Ωχ, ένα σκυλόψαρο και ένα αρσενικό.